Η υποστελέχωση των υπηρεσιών μας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Πλέον οι συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας είναι αφόρητες. Καλούμαστε να βγάλουμε μεγάλο όγκο εργασίας με στόχους μηνιαίους, με προσωπικό πολύ λιγότερο. Το προσωπικό μειώνεται ραγδαία κάθε χρόνο. Οι αμοιβές μας παραμένουν στάσιμες εδώ και χρόνια. Δεν χορηγούνται κίνητρα στους συναδέλφους προκειμένου να κάνουν το κάτι παραπάνω. Επαφίεται μονίμως στο φιλότιμο του προσωπικού η επίτευξη των στόχων. Επίσης, ζούμε σε ένα καθεστώς ανασφάλειας τα τελευταία χρόνια η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών είναι σε εξέλιξη. Ανατρέπεται ο προγραμματισμός των οικογενειών. Οι υπηρεσίες περιφερειακές κλείνουν. Οι κρίσιμες δομές της ΑΔΕ μεταφέρονται κεντρικά. Και όπως φαίνεται, και μάλιστα και διακηρύσει ο ίδιος ο διοικητής, στο τέλος του δρόμου οι περιφερειακές ΔΟΗ θα μετατραπούν σε φορολογικά ΚΕΠ και ο έλεγχος, ας πούμε, και η ίσπραξη των εσόδων, που αυτή είναι η βασική αποστολή των εφοριών, θα μεταφερθεί σε δύο-τρεις υπηρεσίες κεντρικά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως Ηράκλειο και Πάτρα. Άρα ουσιαστικά αυτό μας λέτε είναι ότι ζείτε σε ένα καθεστώς επισφάλειας καθημερινά. Αυτό ισχύει και θέλουμε εμείς ως συνδικαλιστική οργάνωση να ακουστούμε, να ο διοικητής και η πολιτική ηγεσία να ακούσει τα επιχειρήματά μας. Τα τελευταία χρόνια οι εφορίες κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Στο τέλος κάθε χρόνο ο διοικητής βγαίνει και υπερηφανεύεται ότι είχαμε τόση απόκληση θετική από τους στόχους, πολύ μεγάλη κάθε χρόνο. Αυτό γίνεται χάρη στους υπαλλήλους. Δεν γίνεται αυτόματα, ούτε γίνεται χάρη σε αυτούς που μόνο χαράσουν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς. Καλή είναι και αυτή, αλλά τον καθημερινό αγώνα το δίνει ο απλός μέσος υπάλληλος.